Πάμε να φτιάξουμε μία πίτσα με τρία μόνο υλικά που είναι τόσο εύκολη που ακόμα και ο Μάκης μπορεί να τη φτιάξει. Ναι. Γεια σας κυρία Δέσποινα. Μία γρήγορη ερώτηση. Ο Μάκης ξέρει να μαγειρεύει? Τίποτα δεν ξέρει. Ούτε αφού ξέρει να βράζει. Λοιπόν, Μάκη, σήμερα θα φτιάξει μία πίτσα με τρία μόνο υλικά. Αυτό είναι το εύκολο. Ναι, ξέρω την εμπειρία σου στη μαγειρική. Έχεις δουλέψει σε πάρα πολλά εστιατόρια. Σαφώς, εντάξει. Θα σου λέω τι θα κάνεις και εγώ δεν επιτρέπεται να κουμπίσω τίποτα. Μόνο με τα λόγια θα σου λέω. Προθερμαίνουμε το φούρνο στο πιο δυνατό, στον αέρα. Αυτό πάνω. Αυτό βάλω. 275. Ωραία. Και στον αέρα. Και στον αέρα. Στο σήμα της Mercedes που είναι εκεί. Mercedes. Ωραία. Να το εκεί. Ωραίος. Παίρνουμε την τορτίγια. Εύκολο. Τη βάζουμε στο ταψί. Αλείφουμε την τορτίγια με σάλτσα. Αυτά τα έχω φιλαράκια πρωινό. Ναι, είπα να μην σε δυσκολέψω, ρε. Ναι. Όταν ξεκινήσουμε, πες. Βάλε λίγο ακόμα ζωγονείς εκεί. Λοιπόν, άσε το φτιάξω εγώ όπως ξέρω. Αφού εγώ σε είπα. Έχω φτιάξει εδώ πράγμα και πράγμα. Τι είναι αυτό για μένα? Θα απλώσουμε το κασέρι πάνω. Όχι όλο, αρκετό βάλε. Και στις άκρες, παντού να πάει. Εδώ, πάμε. Λίγο ακόμα. Βάλε. Να καλυφθεί αρκετά. Ναι, το ξέρω. Ωραία, εντάξει. Όχι κι άλλο θέλουμε. Το ξέρω, απλά σε δοκιμάζω. Α, οκ. Okay. Δεν πρέπει να φαίνεται καλά η σάλτσα, κατάλαβε, γιατί μετά. Ναι. Μίλησε μας γι' αυτό. Δεν το πούνε σου έτσι από εσένα. Παίρνουμε μια τορτίγια ακόμα και θα τη βάλουμε από πάνω. Καθώς είμαι γεννημένος στην Ιταλία, ξέρω και από πίτσες, ξέρω και από τα πάντα. Ορίστε. Βάζουμε σαλτσούλα. Αυτό είναι το εύκολο κομμάτι, όπως είδαμε και πριν. Την αλείφουμε. Κοιτάς. Μαθαίνω. Άντρα. Αλείφουμε καλά για να πάει και περιμετρικά. Στις άκρες. Στις άκρες. Και θα συνεχίσουμε βάζοντας κασέρι ή μίξ τυριών από πάνω. Κοίτα το κασεράκι εδώ πέρα να το βάλουμε. Όπως πρέπει να το βάλουμε αυτό περιμετρικά. Παντού βασικά αυτό να μπει. Να σκεπαστεί, να μην φαίνεται η σάλτσα. Δεν σε ρώτησα, απλά το. Λοιπόν, είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Τώρα πάρε τη σπάτουλα από το πρώτο σιρτάρι για να μαζέψουμε τα κασέρια από δίπλα. Προαιρετικά είναι αυτό, αλλά. Λοιπόν. Έτσι, ωραίος. Αυτό βέβαια μου θυμίζει κάτι άλλο. Τέλος πάντων. Έχω τον τρόπο μου, φιλαράκι. Τώρα θα το βάλουμε κάτω στο φούρνο μέχρι να λιώσουν τα κασέρια. Έχω κάνει πολύ καλή δουλειά. Ορίστε. Πάρτε. Πάμε να τη βάλουμε τώρα στο φούρνο κάτω στον πάτο. Βγάλε την έτοιμη τώρα. Έχουμε ένα δίλεπτο, ακόμα το έχουμε, πιστεύω. Θέλει. Θέλει, δεν θέλει. Εσύ είσαι ο μάστορας. Ναι, το θέλει. Α, ναι, okay. Πρέπει να κοκκινήσει λίγο φιλαράκι, θέλει εκείνη την. Την τσακμινιά. Ναι, να μην το πω. Την τσακμινιά θέλει. Έχει μια ζέστη. Θα την βγάλουμε, πέρασε η ώρα. Πιστεύω ότι είναι εντάξει τώρα, μπορούμε να την βγάλουμε. Για να δούμε. Μυρίζει και πολύ ωραία. Τι έκανα πάλι, ρε φίλε. Τι λέω, ρε φίλε, τώρα όμως γιατί εδώ δυσκολευόμαστε. Ο φούρνος του δεν είναι πολύ καλός και. Τι λες, ρε παπατζή, 800 ευρώ φούρνος δεν είναι καλός, λέει. Μάτα, ρε. Λοιπόν. Κλείς το φούρνο και με ρέμα, βλάκα. Άσε σε μένα, ρε. Ναι. Πάμε, βάλει, είπα δεν θα κάνω τίποτα. Κλείς το. Είχα πει δεν θα κάνω τίποτα. Τι παλάκα, γαψούνια με κάνεις όλη την ώρα. Όχι, είχα πει δεν θα κάνω τίποτα. Μόνο θα σου λέω. Άσε σε μένα. Ωχ, να τι. Καθηγήτα ρο. Απ' την άλλη μεριά και έτσι. Λοιπόν. Το έχουμε. Ορίστε. Λέω πιο εδώ. Σιγά σιγά. Ωραία. Φίλε, μυρίζει πολύ ωραία, σοβαρά τώρα. Ναι. Τι είναι? Κόψεις. Βγάλε το γάιτο. Δεν χρειάζεται να το φοράς. Καλά, κάτσε να το βάλω και ευθεία, άμα είναι. Άμα είναι για φωτογραφία. Καλά είναι τώρα. Καλά είναι, έλα. Ναι, γιατί δεν μπορώ να το βάλω και πιο εκεί. Έτσι. Από εδώ πάνω να πιάνει. Δεν δείχνει, μαλάκα. Είπα να σου δείχνω. Δε. Α, οκ, ξέρω. Άρα περιμένει, θέλει λίγο πιο. Δεν το πήγα αλφαδιά, κατάλαβες. Ναι, ναι. Ωραία, φίλε, τι έχω κάνει εδώ. Κορίτσια, ο Μάκης μαγειρεύει κιόλας, να ξέρετε. Θα έχω το Instagram του κάτω στην περιγραφή. Και δεν είναι το μόνο. Λοιπόν. Θα μου δώσει 20 ευρώ που θα βάλω το Instagram, να ξέρεις. Το χεράκι και το χεράκι, έτσι. Ξέρω, ρε. Ναι, οκ. Okay. Μαλά, φαίνεται απίστευτα καλή, πραγματικά. Με τρία μόνο υλικά. Τρία! Μέχρι και ο Μάκης μπορεί να την κάνει. Φανταστείτε εσείς που ξέρετε. Δοκίμασε να μου πεις τη γνώμη σου. Μου επιτρέπεις? Ναι, ένα κομμάτι όμως. Λιώνει.
Τι έχει φιλαράκι. Δεκάρι. Ναι. Ναι. Ποιος okay. είναι, ρε. Ασκοράρεις το. Κάτσε, γιατί είσαι λερωμένος. Καλή. Πολύ καλή την έκανα. Τι δουλειά κάνουμε, φιλαράκι, σπόρια πουλάμε τώρα. Την τζαγκή μου ήταν, ρε πλάκα. Ποιος την έφτιαξε. Ποιον συνταγή ήταν. Σκεφτείτε ότι μπορείτε να κάνετε αυτή τη συνταγή με τορτίγια ολικής, με light κασέρια. Εμείς δεν βάζουμε light, δεν είμαστε φλόροι βέβαια. Όντως. Δεν είναι light, ρε. Πολύ καλή. Μα καλή, ε. Μπράβο μου. Με τρία υλικά. Καλά, έχω συνηθίσει εγώ επιτυχίες. Έχεις κάρτα. Ναι. Κυρία Δέσποινα, ο Δημήτρης είμαι. Δεν ξέρω άμα ξέρει να βράζει αυγό γιο σας, πάντως πίτσα κάνει, να ξέρετε. Έκανε νόστιμη πίτσα. Ναι, πάρα πολύ καλή. Να τον βάλετε την άλλη φορά να κάνει πίτσα. Αλλά μακριά από τα αυγά, λέει, τα αυγά δεν μπορεί να τα βράζει. Περιφάνεια. Δυσκολεύεται λίγο με τα αυγά. Άντε καλά. Άντε καλό βράδυ, γεια σας.